Όχι, μην πόνος μου, δεν μπορώ. Όλοι μαζί, λέω. Όλοι μαζί μπορούμε, ο κόσμος. Καταρχήν να πω ότι εγώ ασχολούμαι με πρόεδρο στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και στην Αθλητική Ομοσπονδία ατόμων με αναπηρίες. Θα ήθελα πρώτα να κάνω μια εκτίμηση των εκλογών που έγιναν την Κυριακή στις περιφέρειες και στους Δήμους. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνετε στην πολιτική? Ναι, απασχολούμαι 30 χρόνια στον χώρο. Ναι. 30 χρόνια υπηρετώ το χώρο μου με συνέπεια και αγωνιστικότητα και επανεκλέγομαι. Ποτέ δεν ήμουν αδιορισμένος και δεν μου αρέσει η λέξη να με διορίζουν. Mm-hmm. Θέλω να μπαίνω στο στίβο της προτίμησης των συμπολιτών. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της Κυριακής, κατά την προσωπική μου εκτίμηση και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το εξής. Καταρχήν, δεν πρέπει να βάζουμε σε σύγκριση, να βάλουμε σε σύγκριση το αποτέλεσμα που πήραμε από εκλογές του 10 με το 14. Κάποιοι μας μπερδεύουν και μας βάζουν με τους 12 τις εκλογές, που είχαμε ένα ποσοστό ψηλό, σαφώς. Αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει από εκεί. Εντάξει, ναι, γιατί, αλλά το καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά γιατί δεν πάβει να πήρατε μικρότερα ποσοστά. Ναι. Και άλλα κόμματα. Ναι. Να σας πω κάτι. Το ποσοστό ήταν, αν μου επιτρέπετε, η αποχή ήταν γύρω στο 39%. Έχω πάει στην Κρήτη, ήμουν σε ένα χωριό, την γύρισα όλη την Κρήτη με τον σύντροφο τον πρόεδρο μου. Και σε χωριό συγκεκριμένα που είναι στο Ηράκλειο, πάνω από 40 άτομα που είναι προσωπικοί μου φίλοι θα με ψηφίσουν μεθαύριο και κανείς δεν ψήφισε το Κριτσοτάκι. Γιατί δεν τον έκανε? Να σας πω γιατί. Όχι τίποτα. Είναι οι κουμπαριές, το προσωπικό χαρακτήρα, οι οικογένειες που πήγανε στο Αρναουτάκι και όλοι λέγανε μεν θα ψηφίσουμε με ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά τώρα θα ψηφίσουμε Αρναουτάκι. Άρα λέτε λοιπόν ότι είναι αλλιώς το τοπίο. Βέβαια, αυτό θα φανεί από την επόμενη εβδομάδα. Δεν έκανε ο Αρναουτάκης μόνο κουμπαριές, είχε και ο Κρουζοντάκης κουμπαριές. Πρώτον αυτό και δεύτερον, μην ακούει αυτού που σου λένε να σε ψηφίσουν. Όχι. Επίσης, να μην ακούει αυτού που δεν θα σε ψηφίσουμε. Όχι. Δεν είναι και σίγουρο. Όχι το συγκεκριμένο. Γενικά λέω στους πολιτικούς, όλοι υπόσχονται ότι. Μιλάω για μια κατηγορία ανθρώπων, τις οποίες έχουν. Τους έχεις εμπιστοσύνη. Δεν είναι ευκαιριακούς. Ναι, αυτό που λες όμως είναι πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος λόγω της οικονομικής του δυνατότητας. Ξέρω τουλάχιστον την περιοχή μου στην Αγία που μένω, εγώ πάνω από 15 άτομα που θα πάνε τώρα στις εκλογές να ψηφίσουν, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν δύο φορές να πάνε στη Λάρισα ή στα Γιάννενα ή στη Μακεδονία. Ναι. Δύο φορές. Ο κόσμος δεν έχει να φάει τώρα. Θα πάει δύο φορές να ψηφίσει. Κάνα τρακοσάρι κοστίζει αυτό και για τις δύο φορές. Επομένως, κάνει την πολιτική του επιλογή, ότι σίγουρα πολιτική επιλογή χαρακτηριστικά έχει κύρια την Κυριακή με τις ευρωεκλογές. Γιατί... και στο δεύτερο γύρο να ψηφίσω τους επικρατέστερους, ας πούμε. Γιατί στις βουλευτικές, στις ευρωεκλογές τώρα ψηφίζουμε κόμματα, δεν ψηφίζουμε πρόσωπα. Ναι. Έτσι. Αρνητικό, και από εκεί έχει ένα πολιτικό χαρακτηριστικό. Ξεκινάμε από τα κόμματα και καταλήγουμε στους 4 σταυρούς. Θα ήθελα να σχολιάσω και το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Παρακαλούμε. Είναι ένα φαινόμενο που νομίζω, κατά την προσωπική μου γνώμη, προσβάλλει τον ελληνικό λαό αυτό το φαινόμενο. Γιατί οι Έλληνες δεν είμαστε φασίστες. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αναπτύχθηκε μέσα από την φτώχεια, τη δυστυχία, την ανεργία, που όπως σε όλα τα κράτη και επί Χίτλερ, επικράτησε ο Χίτλερ εκμεταλλευόμενος αυτό τα φαινόμενα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Γιώργη, ξέρεις όμως και εσύ και στο μακρομάτι το λέω, ένα μέρος της Χρυσής Αυγής δυστυχώς αναπτύχθηκε μέσα στα γυμναστήρια και στις ομάδες. Σωστό. Σαφώς συμφωνώ, κύριε Καπουρέκη. Εκεί που λες ότι ο αθλητισμός είναι, ας πούμε, ευγένεια, άμυλα, απελευθέρωση. Πολύ σωστό αυτό. Καταλήγεις να είναι άντρα της Χρυσής Αυγής στις ομάδες του αθλητισμού. Δεν είπατε. Όχι, είναι οι πολεμικές τέχνες. Ούτε αυτό.